από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε για το σοβαρό πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει στο νησί μας. Υπήρξε μια άρση συνεργασία με την καθοδήγηση του κ. Στρατάκου, με το Υπουργείο, με τις υπηρεσίες μας, με την κυρία Λαμπενίδη και τους αντιπεριφερειάρχες μας, τον Νίκο και τον Σταύρο, για να μπορούμε να δούμε πώς θα κάνουμε την επιθετική πολιτική για να πιάσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα το πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει. Πρέπει να πούμε ότι είχαμε μια καλή συνεργασία. Οι υπηρεσίες, η κυρία Λαμπερνίδη και οι υπηρεσίες της έτρεξαν ορισμένα πράγματα πιο μπροστά από ό,τι περιμέναμε κι εμείς. Και αυτή τη στιγμή με την καθοδήγηση του Υπουργείου που πάντα πρέπει να δούμε την καθοδήγηση και τη συνεργασία που πρέπει να έχουμε, θέλω να δηλώσω κύριε Γενικέ ότι εδώ είναι όλοι οι άνθρωποι της περιφέρειάς μας που ασχολούνται με το παιδογενή τομέα, με την κτηνοτροφία, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν με την υποστελέχωση, δίνουν μάχη καθημερινά για να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα σε ό,τι προκύψει. Ό,τι προκύψει. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να διαχειριστούμε αυτό το κρίσιμο θέμα το οποίο υπάρχει με την Πανόλη. Εμείς από την πλευρά τη δική μας, ακολουθώντας τις οδηγίες και το πρωτόκολλο το οποίο ορίζεται, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι θα ακολουθήσουμε αυτό το πρωτόκολλο που λέει που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία. Δεν μπορούμε, αν θέλουμε να σώσουμε τη κτηνοτροφία της Κρήτης, δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω. Είναι θέση της περιφέρειας ότι θα προχωρήσουμε πάνω σε αυτό που λέει το πρωτόκολλο. Καμία οπισθοδρόμηση δεν θα γίνει για την Γενική. Γιατί έτσι πρέπει να είμαι, γιατί είναι ομαδικό το πρόβλημα, δεν είναι ενός ατόμου, όλοι μαζί οι κτηνοτρόφοι πρέπει να δουν αυτό το πρόβλημα και όσο το δυνατόν συντομότερα να μπορεί να γίνει το καλύτερο αποτέλεσμα που εσείς με την καθοδήγηση δική σας μας δίνετε και αυτά τα οποία λένε οι οδηγίες. Να πω επίσης για ενημέρωση όλων ότι το πρωί είχα μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Πρωθυπουργό εκφράζοντας και την αγωνία του και πώς θα προχωρήσουμε και αυτό το οποίο δίνεται η κατεύθυνση είναι ότι πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Θεσσαλίας, γιατί έχουμε παράδειγμα τι έχει γίνει στη Θεσσαλία και να μην κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω.